δεν υπάρχουν, πρέπει να υπάρξουν και άλλα χρήματα. Και έτσι έχει μπει το περίφημο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο μέχρι το 2015 εκτιμάται ότι θα αποδώσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν εξετάζω το αν θα αποδώσει ή δεν θα αποδώσει, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, θα σας πω μόνο δύο στοιχεία. Ότι τα 50 δισεκατομμύρια αυτά αντιστοιχούν σε δημόσιο πλούτο που υπερβαίνει τα 120 με 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, με τα 50 δισεκατομμύρια αυτά, η ελληνική κυβέρνηση ή το ελληνικό κράτος αποφασίσει να εκποιήσει το μισό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας. Πού θα το εκποιήσει? Στους γνωστούς στοκογλύφους. Και πού θα πάνε τα λεφτά? Πάλι στους στοκογλύφους. Και μάλιστα θα υπάρξει νομοσχέδιο ειδικό όπου δεν θα επιτρέπει ούτε ένα ευρώ από τις αγοραπολισίες, ή μάλλον από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, να πάει για καμία άλλη δαπάνη εκτός από τοκοχρεωλήσια. Δηλαδή από εξυπηρέτηση χρέους. Ωραία. 78 δισεκατομμύρια πρόκειται να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο μέχρι το 2015, προκειμένου να εξυπηρετήσει το χρέος και να το αντιμετωπίσει, ή πώς το λέει ο κύριος Βενιζέλος, να το κάνει βιώσιμο το χρέος. Ακούστε λοιπόν τι θα συμβεί αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά που περιγράφονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα συμβούν. Δηλαδή, θα πετύχουμε όλους τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Δεν ξέρω πώς, με μαγικά, δεν ξέρω πώς, αλλά πείτε ότι το πετυχαίνουμε. Το 2015, με πλήρη επιτυχία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, που κανένας δεν το δέχεται αυτό, κανένας σοβαρός οικονομικός αναλυτής ανά τον κόσμο δεν δέχεται ότι μπορεί να βγει αυτό το μεσοπρόθεσμο, έτσι, θα έχουμε χρέος το 2015 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μεγαλύτερο χρέος από ό,τι είχαμε το 2009 και το 2010. Το 2009 είχαμε 298 δισεκατομμύρια, 300 δηλαδή δισεκατομμύρια, και το 2010 328 δισεκατομμύρια. Προσέξτε τώρα όμως ποιο είναι το καινούριο στοιχείο. Όταν είχαμε 300 δισεκατομμύρια χρέος στην 31/12/2009, η πληρωμή τόκων, μόνο τόκοι, μόνο για τους τόκους, ήτανε μόλις το 5%, μόλις, δεν καθόλου μόλις, αλλά λέμε, 5% στο ΑΕΠ. Ξέρετε πόσο θα είναι όταν θα φτάσουμε στα 350 δισεκατομμύρια το 2015? Θα είναι πάνω από 9% στο ΑΕΠ. Ξέρετε πόσους στόκους προβλέπει το μεσοπρόθεσμο ότι θα πληρώνουμε το 2015? 31 δισεκατομμύρια. Πόσοι θα είναι οι μισθοί και συντάξεις του ελληνικού δημοσίου? 22 δισεκατομμύρια. Και αυτή η δυναμική επέκταση των τοκοχρεωλησίων θέλουν να μας πείσουν ότι κάνουν βιώσιμο το χρέος. Εγώ ρωτάω, χρεοκοπήσαμε με λιγότερο χρέος το 2009-2010 και με πολύ λιγότερα, να πληρώνουμε πολύ λιγότερους τόκους. Τώρα μας λένε ότι αφού προβούμε σε αυτές τις θυσίες, αφού στραγγίξουμε το ελληνικό νοικοκυριό και ξεπουλήσουμε ό,τι δεν έχουμε σαν χώρα, σαν δημόσιο, θα φτάσουμε σε χρέος το οποίο θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που το οποίο χρεοκοπήσαμε και με πολύ μεγαλύτερες δαπάνες τόκων από αυτά που πληρώναμε μέχρι τώρα. Και μας λένε ότι τότε θα είναι βιώσιμο. Πρέπει να είσαι οικονομολόγος για να πεις ότι μας δουλεύουνε? Όχι. Κοινή λογική χρειάζεται. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι, όταν φτάσουμε, αν φτάσουμε ποτέ το 2015, και αυτό το εννοώ, έτσι, γιατί κανένας δεν μας εξηγεί τι θα γίνει μετά το 2015. Ποια είναι η προοπτική μετά το 2015? Τι θα αναχαιτήσει το χρέος μετά το 2015? Ή θα έρθουμε το 2015 να πούνε στον κόσμο πάλι, ο οποίος ο μισός θα πεθαίνει της πείνας, να πούνε, ξέρετε τι γίνεται, πρέπει να μειωθεί κι άλλο το χρέος, οπότε πρέπει να σου πάρω κι άλλα. Τι έχουν απομείνει, δεν ξέρω, σφίξουν να πάρουμε ό,τι υπάρχει. Και δεύτερον, θα πρέπει να απαντήσω και στο ερώτημα, τότε τι θα πρέπει να πουλήσουμε σαν χώρα?
για να ξεπληρώσουμε ή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το χρέος. Θα τα έχουμε πουλήσει όλα, ή τουλάχιστον τα εμφανή δημόσια αγαθά και δημόσια περιουσία. Τι θα έχει μείνει να πουλήσουμε, τα παιδιά μας, τις οικογένειες, τι ακριβώς, ή το εθνικό έδαφος που για όλη αυτή γίνεται η ιστορία. Χθες η Wall Street Journal, φαντάζομαι ότι την ξέρετε, είναι ο κατεξοχήν δημοσιογραφικός εκπρόσωπος του μεγάλου χρηματιστικού κεφαλαίου, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιέγραφε πόσο πλούσια είναι η Ελλάδα σε ακίνητα ιδιωτικά και δημόσια, πόσο πλούσια είναι η Ελλάδα σε φυσικό και ορυκτό πλούτο και πόσο πλούσιοι είναι οι Έλληνες από άποψη εναλλακτικών πηγών εισοδήματος. Και καταλήγει το τέτοιο. Η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει, διότι είναι πολύ πλούσια σε περιουσιακά στοιχεία. Άρα, με το μεσοπρόθεσμο, δεν πάνε να ανατάξουν την οικονομία. Μας βάζουν σε διαδικασία ταχύτατης εκποίησης. Που όποιος πιστεύει ότι θα μείνει μόνο στο επίπεδο της δημόσιας περιουσίας, απλά αυταπατάτε. Το θέμα είναι ότι η όλη επιβολή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος θα δημιουργήσει τέτοια ύφεση στην ελληνική οικονομία που προσωπικά αμφιβάλλω αν θα βγάλει το 2012. Το 2012. Αμφιβάλλω. Έτσι αλλιώς βρισκόμαστε σε διαδικασία που ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει ένα εθνίδιο πιστωτικό γεγονός. Κοιτάξτε τι ωραία έφραση, πιστωτικό γεγονός. Έτσι το λένε και οι δημοσιογράφοι και οι οικονομολογούντες. Πιστωτικό γεγονός. Τι σημαίνει πιστωτικό γεγονός? Κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, όπου θα χάσουν και επισήμως τις καταθέσεις τους οι Έλληνες πολίτες και φυσικά θα διατηρηθούν τα δάνεια, γιατί τα εγγυάται ο κύριος Τρισέ. Φυσικά υπάρχει και η κατάρρευση της Ελλάδας, η άτακτη κατάρρευση της Ελλάδας, που όλο και περισσότεροι οίκοι του εξωτερικού αλλά και οικονομολόγοι την προβλέπουν αρχές του 2012. Δεν ξέρω αν θα συμβεί. Αλλά σε συνδυασμό με την κατάσταση της Ευρωζώνης όλο γίνεται και πιο πιθανή. Δηλαδή με την επιδείνωση της κρίσης στην Ευρωζώνη. Τι κάνουμε σε αυτή την ιστορία? Πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να μας βάλει κάτω το γεγονός ότι μπορεί να περάσει το μεσοπρόθεσμο. Το γεγονός ότι θα το περάσουν, γιατί έτσι είναι, ξεπουλημένο είναι το πολιτικό σύστημα, δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο αγώνας. Τότε ξεκινάει. Αν θέλετε, τότε μάλλον συνεχίζεται πολύ πιο αποφασιστικά. Προσπαθούν να πείσουν, το σύνολο του πολιτικού συστήματος προσπαθεί να πείσει τον κόσμο που κινητοποιείται ή που βρίσκεται σε εγρήγορση, ότι αν περάσει το μεσοπρόθεσμο, τελειώσαν όλα. Πηγαίνετε σπίτι σας. Όχι. Τότε είναι που εντείνεται ο αγώνας. Γιατί το να περάσει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή είναι ένα θέμα. Το να εφαρμοστεί αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και εκεί πραγματικά θα δοθεί η μεγάλη μάχη. Το αν θα εφαρμοστεί και με ποιους όρους θα εφαρμοστεί ή θα ανατραπεί στην πράξη από τον ίδιο το λαό. Και αυτό σημαίνει οργάνωση. Χωρίς οργάνωση είναι ρεμπέτα σκέρι η διαδήλωση, η διαμαρτυρία. Θέλει οργάνωση, συλλογική δράση και συγκεκριμένα πολιτικά προτάγματα. Δηλαδή, τι διεκδικώ αυτή τη στιγμή. Και η διεκδίκηση, που μπορεί να είναι πάρα πολλές φυσικά, γιατί έχουμε τεράστια προβλήματα σαν χώρα, πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές διεκδικήσεις που αφενός επιτρέπουν στο λαό να περισσώσει τον εαυτό του και τη χώρα του, προς όφελός του, για το συμφέρον του δηλαδή, και δεύτερον επιτρέπει την ενότητά του, δηλαδή τη δυνατότητά του ο καθένας, ανεξάρτητα από την ιδεολογία του, την πολιτική του τοποθέτηση ή την κομματική του ένταξη, να ενταχθεί σε αυτό το κίνημα και να παλέψει νητά για αυτούς τους στόχους. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι στόχοι? Το πρώτο φυσικά είναι να ανατραπεί αυτό το καθεστώς. Γι' αυτό εδώ μιλάμε για καθεστώς, πρωτοφανές καθεστώς, που έχει επιβληθεί στη χώρα και που δυστυχώς επιδεινώνει τη μέρα με τη μέρα. Και φυσικά πρέπει να ανατραπεί μαζί με όλους αυτούς που το δημιούργησαν. Δεύτερο, πρέπει να καθίσει στο σκάμνι, γιατί αν δεν ξεπληθεί από τα νομίματα των κυβερνώντων η κοινωνία, δεν υπάρχει σωτηρία. Να καθίσει στο σκαμνί όλοι οι υπεύθυνοι και δοσύλλογοι που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και που την οδηγούν στην ολοκληρωτική καταστροφή και στο ολοκαύτωμα. Τρίτο, να σταματήσουμε εδώ και τώρα τα τοκογλυφικά, γιατί βλέπετε, είναι αδύνατο να πληρωθούν.
Το 2009 η τόκη μόνο που πληρώναμε ήταν 12,5 δισεκατομμύρια. Και χρεοκοπήσαμε. Το 2015 θα είναι 31 δισεκατομμύρια. Και αν πάρετε αυτή την πρόοδο και την εκτιμήσετε ως το 2020, τα 31 θα έχουν γίνει 48 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβετε, τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού δεν υπερβαίνουν τα 53 δις. Πού θα πάμε, δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει με αυτή τη χώρα. Σταματάμε εδώ και τώρα. Όσο συνεχίζουμε να πληρώνουμε, σκάβουμε το λάκκο, όχι μόνο το δικό μας, των παιδιών μας, της προοπτικής αυτής της χώρας, συνολικά των οικογενειών, το δικό μας οικογενειών, των εργαζόμενων οικογενειών. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης που μας είπε και πρόσφατα τώρα κιόλας ότι δεν πρέπει να μας νοιάζει, πρέπει να περάσει το μεσοπρόθεσμο ακόμη και αν έχουμε νεκρούς στην πλατεία ή έξω από τη Βουλή, δεν έχει πρόβλημα, οι περιουσίες του είναι έξω. Ούτε η πολιτική και η οικονομική ολιγαρχία αυτού του τόπου έχει κανένα πρόβλημα. Δεν είχε πατρίδα ποτέ. Η πατρίδα ήταν εκεί που ήταν οι καταθέσεις της και η περιουσία της. Εκεί ήταν πάντα η δική της πατρίδα. Η δική μας πατρίδα είναι που βρίσκεται υπό κίνδυνο. Και η πατρίδα είναι αυτή που μπορεί, και πατρίδα για τον εργαζόμενο, είναι αυτή που τη φροντίζει ο ίδιος και την ποτίζει με τον υδρότα του και ενίοτε με το αίμα του. Αυτήν πρέπει να περισσώσουμε λέγοντας στοχογλύφους ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Τελειώσαμε. Τέταρτο, πολύ βασικό. Σπάμε τα δεσμά της υποτέλειας και της εξάρτησης. Αυτά τα δεσμά που μας έχουν πιστά γονάδεσει μέσα στο ευρώ. Ολόκληρη ειλικρινά η Ευρώπη που κινητοποιείται αυτή τη στιγμή κοιτάει την Ελλάδα. Γιατί κοιτάει την Ελλάδα? Για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα, να ξετυλιχτεί το κουβάρι, να τελειώσει επιτέλους το πώς το έχουν πει πολύ χαριτωμένα, το τέταρτο Ράιχ που έχει φτιαχτεί επί ευρωπαϊκού εδάφους, μόνο που φτιάχνεται όχι με χιτλερικές ορδές αλλά με ορδές τραπεζιτών και γραφειοκρατών στις Βρυξέλλες, του Στρασβούργου και αλλού. Και τέλος, επιτέλους χρειάζεται δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Να κατακτήσουμε τη δημοκρατία, γιατί δημοκρατία δεν έχουμε. Τουλάχιστον με βάση τα λαϊκά συμφέροντα. Με τον τρόπο που πρέπει να ασκείται πραγματικά η δημοκρατία από τον ίδιο το λαό. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Και για πρώτη φορά βλέπουμε, τουλάχιστον στην νεότερη ιστορία, εγώ δεν το έχω δει ξανά, μεγάλες μάζες της κοινωνίας, ακόμη και μάζες που μέχρι χθες ήταν αυτό που λέει χαριτωμένα τα στελέχη των πολιτικών κομμάτων, απολιτικ. Να προβληματίζονται βαθιά για τον τρόπο διαχείρισης και διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Για τον τρόπο που θα επιβάλλουν ή που θα ελέγχουν την οποιαδήποτε διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Τον τρόπο που θα πρέπει να ασκεί την εξουσία ο ίδιος ο λαός προς το συμφέρον του. Σήμερα πραγματικά υπάρχει μια πανδεσία προβληματισμού πραγματικά του ίδιου του λαού για αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πέντε ζητήματα μπορούν να μας ενώσουν. Και μπορούν να μας ενώσουν εάν μάθουμε να βάλουμε τις ιδεολογικές μας ταυτότητες στην τσέπη μας μεν, αλλά να μην τις προτάσουμε δε. Εάν μάθουμε ότι αυτό που προέχει σήμερα για να μιλήσουμε για οποιοδήποτε όραμα χρειάζεται στο μέλλον αυτή η κοινωνία, χρειάζεται να σώσουμε, αν χρειάζεται να σωθεί, εκτός και αν υπάρχει άλλη άποψη, αυτός ο λαός και ο τόπος του. Και αυτό προϋποθέτει να μάθουμε ότι η κομματική ένταξη, η ιδεολογική πολιτική αντίληψη, η κοσμοθεωρητική τοποθέτηση του καθένα μας δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στην ενότητα του ίδιου του λαού, διεκδικώντας τα βασικά του δικαιώματα, ώστε να μπορεί να έχει μέλλον αυτός στον τόπο του και να μην μετατραπεί ο ίδιος σε Πακιστανό ή μετανάστη στον ίδιο του τον τόπο, σε πολύ χειρότερους όρους από ό,τι βλέπουμε σήμερα, τη φτωχολογιά που ξεβράζει το Αιγαίο στις ακτές μας. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Και αν δεν είμαστε αντάξιοι αυτού του καθήκοντος, αν δεν αποκτήσουμε την αξιοπρέπεια που χρειαζόμαστε για να ανταποκριθούμε σε αυτό το καθήκον, τότε φιλήστε τα παιδιά σας, φιλήστε τους γονείς σας, γιατί τους θυσιάζετε στο μόλοχ που λέγεται ευρώ και τραπεζίτες. Ευχαριστώ. Δεν δόθηκε ποτέ ούτε ευρώ
για την ικανοποίηση μισθολογικών αναγκών οι συντάξεων στην Ελλάδα. Αυτό είναι παραμύθι, είναι ψέμα και όποιος το λέει είναι ή ηλίθιος, ειλικρινά δηλαδή, ή απλά μίσθαρνο όργανο του συστήματος. Είναι πολύ απλά, το ζήτημα είναι το εξής. 110 δισεκατομμύρια, τα 110 δισεκατομμύρια που δοθήκανε μόνο για το Κοκρεολίσια. Και τα 120 που συζητάνε τώρα είναι για να πάνε πάλι σε το Κοκρεολίσια. Μόνο που δεν επαρκούν. Γι' αυτό ξεζουμίζουν το κοσμάκι. Δεν επαρκούν. Μόνο τα ληξιπρόθεσμα έως το 2000, τα ληξιπρόθεσμα ομόλογα μέχρι το 2015, από το 2011 έως το 2015, θα είναι 205 δισεκατομμύρια. Και λένε ότι θα μας δώσουν 120 καινούργια χρηματοδότηση. 205 θα λήξει πρόθεσμα και περίπου άλλα 120 με 130 δισεκατομμύρια η Τόκη θα λήξει πρόθεσμα. Μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό. Και μας τα δίνουν αποκλειστικά για να πληρώνουμε τις δικές τους τράπεζες. Δεν πάει πουθενά, σε κανένα μισθό, σε καμία σύνταξη, σε καμία κοινωνική ανάγκη. Αυτό λένε τα στοιχεία, αυτό λένε οι εκθέσεις τους. Γι' αυτό έρχεται και η Τρόικα εδώ, να εξασφαλίσει ότι δεν θα πάει ούτε ευρώ πουθενά αλλού, εκτός από τις δικές τους τράπεζες που κατέχουν το ελληνικό χρέος. Άρα δεν θέλουν την ανάπτυξη της χώρας. Το ξεπούλημα θέλουν. Το ξεπούλημα. Αυτό που λένε όλοι ρεν, όλοι αυτοί. Τι λένε, ο κύριος Τρίσσας στις 6 του μηνός, στις 6 του Ιουνίου στο Μόντρεαλ έλεγε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πιο πλούσιες χώρες όσο αφορά τα ακίνητα που διαθέτει ως ποσοστό στο ΑΕΠ της. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως η κυβέρνηση και συνολικά το πολιτικό σύστημα, κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων, έχει κλείσει ήδη τις συμφωνίες ξεπουλήματος. Γι' αυτό έβαλε τον αρχιτέκτονα της παραγραφής των εγκλημάτων που έγιναν σε αυτή τη χώρα ως Υπουργό Οικονομικών. Για να δημιουργήσει, ο κύριος Βενιζέλος, για να δημιουργήσει το πολιτικό, το νομικό πλαίσιο εκείνο που θα επιτρέψει να επιβληθούν οι συμφωνίες που έχουν κλειστεί ήδη στο παρασκήνιο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Γι' αυτό γίνεται αυτή η ιστορία και θα το δούμε στο αμέσως επόμενο δίμηνο τρίμηνο. Κάντε μια χάρη. Πείτε αν έχετε το κουράγιο στο πόθεν έσχες των βουλευτών στη Βουλή. Θα διαπιστώσετε ότι πρωτοκλασσά τα στελέχη των δύο κυβερνητικών κομμάτων, όπως πρώην υπουργοί, νυν υπουργοί, πρωθυπουργοί, νυν και τωρινοί, θα διαπιστώσετε ότι έχουν χαρτοφυλάκια με σημαντικές ποσότητες κρατικών ομολόγων. Αυτό στην πράξη τους κάνει δανειστές του ελληνικού δημοσίου. Και από όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν δίνουν, φυσικά το έχουμε γνωρίσει από η ίδια πείρα όλος ο λαός, δεν δίνουν του αγγέλου τους νερό, γι' αυτό και δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα ευρώ. Διαφορετικά, τι θα τους κόστιζε, αντί να βάζουν εκεί τα κοριτσάκια στο ταμείο του Πελτσάλνικου, θυμάστε πριν ένα χρόνο, τα κοριτσάκια να δίνουν το χατζηλίκι τους, εκεί τον κακομύρι γέρο που ακόμη τον ψάχνουν δημοσιογράφοι, δεν μπορούν να το πετύχουν, να δει που έβαλαν τη σύνταξη, γιατί δεν πήγαν αυτοί φανερά με τις κάμερες να καταθέσουν τα ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους. Και την Ελλάδα ρε γαμώτο, δεν είναι πατριώτες. Αυτή είναι η αστεία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Οι μεγαλοδημοσιογράφοι καταθέτουν υπόθεν έσχες στον Άριο Πάγο. Εάν καθίσω, εγώ το έχω ζητήσει από διάφορους δημοσιογράφους και φοβάμαι ότι θα γίνει, φοβάμαι για αυτούς δηλαδή, να ψάξουν τι δοσοληψίες έγιναν μέσα σε ένα χρόνο από τους μεγαλοδημοσιογράφους που υποστηρίξανε το μνημόνιο και τώρα το μεσοπρόθεσμο με βάση σορταρίσματα ελληνικού χρέους στη δευτερογενή αγορά με CDS και αγοραπολισίες ελληνικών ομολόγων. Θα δείτε τι εκπλήξεις θα τρίβουμε τα μάτια μας. Βεβαίως είναι μικρές οι ποσότητες συγκριτικά με το τι παίζεται στη διεθνή αγορά από τις μεγάλες τράπεζες και τους δυναμικούς επενδυτές. Αλλά αυτό είναι η ταυτότητα των συμφερόντων. Αυτή είναι η πατρίδα τους. Η πατρίδα τους είναι η κεφαλαία αγορά από όπου αποκομίζουν κέρδη. Δεν τους νοιάζει από εκεί πέρα. Γι' αυτό είναι τόσο αδίσταχτοι και απόλυτα κοινικοί.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας λέω, απλή αριθμή. Απλή αριθμή. Ένας φόβος που πλανάται σε πάρα πολύ κόσμο. Ελάτε στο μικρόφωνο. Για να ακούνε και όλοι. Σήμερα διάβαζα από ένα Γάλλο οικονομολόγο το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα το εκτίμησε 577, σωστά το είπατε. Μήπως πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον τομέα, γιατί από ό,τι διαβάζω πολλοί οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο αναφέρουν το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. Και διάβασα επίσης και κάτι άλλο, ότι αν σβηστεί σήμερα ο προϋπολογισμός Ελλάδος και φτιάξουμε ένα καινούργιο με το χρέος της Ελλάδος, με το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες έχουμε καταλήξει κάπου γύρω στα 180 δις. Αν τον εγγράψουμε εμείς τον προϋπολογισμό, θα πρέπει βάσει του Eurostat να το εγγράψει ως χρωστικά και η Γερμανία. Αληθεύει αυτό? Όντως έχει βγει και ένας οικονομολόγος σήμερα πραγματικά που δηλώνει ότι περίπου στα 600 δισεκατομμύρια, αυτός είναι ένας υπολογισμός που έχει γίνει με βάση τις πολεμικές αποζημιώσεις αλλά και τα κατοχικά δάνεια, τα απανωτά κατοχικά δάνεια που πήραν οι δυνάμεις κατοχής, κυρίως η Γερμανία. Αυτός είναι ένα μετριοπαθής υπολογισμός, διότι υπάρχουν οικονομολόγοι στην Ελλάδα, πρώτο και κύριο τον Ξενοφόνσο Λότα, τον πρώτο διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος μετά την απελευθέρωση, όπου έχει κάνει ανάλογους υπολογισμούς με αναπροσαρμογή στις σημερινές τιμές, είναι πολύ περισσότερα από αυτά. Ορισμένοι το ανεβάζουν στα 900 δις. Το βασικό ζήτημα είναι ότι για να διεκδικήσει τέτοιου τύπου αποζημίωση, οι αποζημίωσεις οι οποίες είναι απόλυτα απαιτητές, έτσι και σήμερα, χρειάζεται να είσαι κυρίαρχος λαός σε κυρίαρχο κράτος. Εδώ έχουν καταλύσει το κράτος. Έχει καταλυθεί, έχει ξεπουληθεί το σύμπαν. Έχουν υπογράψει, αυτοί και οι ράλιδες το έχουν κάνει μόνο στην κατοχή, έχουν υπογράψει κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Και αυτή τη στιγμή προχωρούν σε ξεπούλημα, σε προσημείωση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού κράτους προς όφελος των δανειστών. Αυτοί θα διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις ή τα κατοχικά δάνεια? Εμείς πρέπει. Άμπραβο, σωστό. Αλλά το πράγμα αυτό προέχει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αυτά τα πέντε στοιχεία να οργανωθούμε σαν λαός, να τα διεκδικήσουμε αυτούς τους πέντε βασικούς στόχους και ναι, να βάλουμε βεβαίως και τις απαιτήσεις αυτές που πρέπει να είναι, που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι αμή τι άλλο, απέτηση τιμής. Για έναν λαό όπου έχισε το περισσότερο αίμα συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό λαό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναλογικά και τουλάχιστον το έχει αναγνωριστεί. Πώς το έχει αναγνωριστεί? Επιβάλλοντας τον εμφύλιο πόλεμο σε αυτή τη χώρα οι σύμμαχοι και οι εταίροι και ταυτόχρονα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο αναγκάζοντας την Ελλάδα να προσυπογράψει και να δεχτεί και να αναγνωρίσει στο άρτιο όλα τα προπολεμικά της χρέη. Στην πραγματικότητα σήμερα εξακολουθούμε να πληρώνουμε χρέη από τον 19ο αιώνα, από το 1881, τα οποία συνεχώς οι κυβερνήσεις, παρά το γεγονός ότι έχουμε χρεοκοπήσει από τότε δύο φορές, 1893-1932, συνεχίζουν οι κυβερνήσεις να τα αναγνωρίζουν στο άρτιο, και δεν σημαίνει στο άρτιο, χωρίς να υπολογίζουν τι έχουμε πληρώσει πριν. Και αυτά συνεχίζουν να τα πληρώνουμε ακόμη και σήμερα. Και αν δεν βάλουμε φραγμό και φρένο σε αυτήν την ιστορία, αν δεν πούμε φτάνει πια, θα το συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε μέχρι τρίτης γενεάς. Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία. Και αλλά αυτό για να γίνει θέλουμε οργάνωση, συλλογική δράση και οργάνωση. Αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να ανταπεξέλθουμε στην επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Καζάκη, μας παρουσιάσατε αυτά, μας κάνετε μια εισήγηση. Προτείνατε αυτά που προτείνατε. Σβήνουμε τώρα το χρέος, σταματάμε να πληρώνουμε τους τοχογλύφους κτλ. Υπάρχει μια άλλη στρατιά οικονομολόγων, οι οποίοι ισχυρίζονται, και εδώ θέλω να τοποθετηθείτε, ισχυρίζονται ότι μπορεί η Ελλάδα να βγει από εδώ που βρίσκεται, όταν άκουγα προχθές ένα διακεκριμένο πάλι οικονομολόγο, σεβαστό καθόλου, όπου προέτεινα το εξής. Πρότεινα και αυτό, είμαστε σε προβληματισμό. Υπάρχει δυνατότητα η Ελλάδα να σωθεί όταν δεχθούν, πιέσουμε από εδώ εμείς, δεχθούν κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκδώσει ευρωομόλογα
να αγοράζει τα δικά μας τα ομόλογα που λήγουν, αντί να τα φέρνουν σε εμάς να τα πληρώνουμε παίρνοντας δάνεια 100 και 120 δισεκατομμύρια, να τα παίρνει αυτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να μας πάει προς τα πίσω 20 για 30 χρόνια το δάνειο, ούτως ώστε μέσα στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο ευρώ, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να βγούμε από αυτή τη στενοπό. Αυτό ισχυρίζεται η Άκη Στρατιάκη των Ομολόγων και παρακαλώ να το σχολιάσετε. Έχετε βρεθεί στη δύσκολη θέση να πάτε να δανειστεί από τράπεζα? Το 87-90% του κόσμου έχει δανειστεί από τράπεζα. Υπάρχει πιθανότητα να βγούμε από τη χρεοκοπία ανταλλάσσοντας χρέος με χρέος? Δηλαδή κοινή λογική χρειάζεται. Δεύτερο, στην πραγματικότητα τι λένε? Να ανταλλάξουμε το χρέος μας, το τωρινό, με ένα μελλοντικό χρέος που θα μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή όποιος άλλος μηχανισμός Ευρωζώνης. Αυτό δεν σημαίνει απαλλαγή από το χρέος, σημαίνει μετακύληση του χρέους σε βάθος χρόνου. Δηλαδή στα παιδιά μας. Τι ζητάνε αυτοί? Να μην λύσουμε εμείς το πρόβλημα τώρα, αλλά να το αφήσουμε στις πλάτες των παιδιών μας. Αυτό ζητάνε τώρα. Το δεύτερο. Λένε για ευρωομόλογο. Εγώ ρωτάω το εξής. Αυτή τη στιγμή τα ομόλογα που έχει εκδώσει το ελληνικό δημόσιο, τα όλα αυτά τα ομόλογα που πληρώνουμε, έχουν εκδοθεί με βάση το εθνικό δίκαιο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν το ελληνικό δημόσιο πάψει να πληρώνει, δηλαδή δηλώσει, κάνει αυτό που λέω εγώ, ότι δεν αναγνωρίζω ρε φίλε, γιατί αυτό τα έχει πληρωθεί και διπλά και τρίδιπλα αυτή την ιστορία και αυτή τη στιγμή πληρώνω εγώ κεφαλοποιήσεις στόκων, δηλαδή πανωτόκια πάνω σε πανωτόκια, άρα δεν σε πληρώνω άλλο, σταματάω. Τι μπορεί να κάνει ο κάτοχος των ομολογών? Με έννομο τρόπο. Να έρθει στα ελληνικά δικαστήρια και να προσφύγει ενάντια στο ελληνικό κράτος. Ας κοπιάσει. Έτσι. Όταν θα τελειώσει η διαδικασία στα ελληνικά δικαστήρια, σε τέσσερα τέρμενα, θα πάει να κάνει κατάσχεση στο ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο δεν υπόκειται σε κατάσχεση, λόγω του ότι ασκεί εθνική κυριαρχία και θα μείνουν ως μπουκάλα. Βεβαίως γι' αυτό μας επιβάλλαν τη Σύμβαση Διανοϊκής Διευκόλυνσης, όπου παραιτήθηκε η ελληνική κυβέρνηση από την ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Αλλά είναι τόσο κατάπτυστη η σύμβαση αυτή και με βάση το διεθνές δίκαιο, που ανατρέπεται εύκολα. Από το λαό φυσικά, όχι από. Λοιπόν. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τώρα κοιτάξτε το ευρωομόλογο, τι ωραία ιστορία είναι. Το ευρωομόλογο, αν γίνει αυτό που λέτε, που ισχύει, δεν το λέτε εσείς, το ξέρω, σαν πρόταση. Στην πραγματικότητα αλλάζει τη νομική βάση του χρέους της Ελλάδας. Και από εθνικό χρέος, στην εθνική νομοθεσία, γίνεται υπερκρατικό χρέος με βάση την νομοθεσία άλλων κρατών. Ή την νομοθεσία που διαμορφώνει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν τυχόν και πει το ελληνικό δημόσιο δεν σε πληρώνω με ευρωομόλογο, τότε αυτό θα σημαίνει είτε άμεση σύγκρουση με κράτος, το οποίο θα εγγυάται το ευρωομόλογο,